Δυστυχώς, δηλητηρίαση έπαθε από το μονοξίδιο. Μάλλον τον έπιασε ήλιγκος, λιποθύμησε, εγώ τον βρήκα σχεδόν ανέστητο. Φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε στις τηλεοπτικές σειρές και σε ένα ακόμη βίντεο για τη σειρά Σασμός. Όπως θα δούμε στα νέα επεισόδια, η καπετάνισσα ξέρει πολύ καλά τι έχει συμβεί όλα αυτά τα χρόνια, αφού η επικοινωνία του μαζί με την καπετάνισσα, τη χείρα του αδερφού, του Βασίλη, ο οποίος δολοφονήθηκε μέσα στη φυλακή από χέρι βαλτό από τους βουλάκηδες, ήταν συνεχής και όσο μπορούσε στάθηκε στη χείρα και τα ορφανά του αδερφού του. Αλλά δεν άντεχε να γυρίσει πίσω, ούτε να έρθει σε επαφή με το γιο του, τον Ανδρέα, γιατί ήξερε καλά πως αν του έλεγε πως αυτός είναι ο πραγματικός πατέρας του, τότε το αιματοκύλισμα βρουλάκιδων σταματάκιδων δεν θα είχε σταματισμό συνάνω πορεία. Ο Ρούσος Σταματάκης, όπως θα δούμε στα νέα επεισόδια, επιστρέφει συνάνω πορεία για να βρει τον γιο του Ανδρέα και να εξηγηθεί μαζί του. Γνωρίζει πως ο Ανδρέας έχει μάθει πως είναι ο πραγματικός πατέρας του. Ξέρει πως δεν προκάλεσε αυτός την αυτοκτονία της μητέρας του, της Μαρίας, του ανθρώπου που αγάπησε περισσότερο από οτιδήποτε άλλο στη ζωή του. Το άσβεστο μίσος του για τους σταματάκηδες που του τρώει τα εσωτερικά είναι άδικο. Ήρθε για να βρει το εξαφανισμένο παιδί του και να του πει ο ίδιος αυτοπροσώπως όλη την αλήθεια για τη μητέρα του, πως τους ανάγκασαν να χωρίσουν και πως βρέθηκε παντρεμένη με βρουλάκι. Τον αδερφό της γιαγιά Ειρήνης, που παντρεύτηκε έγκυο τη Μαρία χωρίς να το γνωρίζει. Δεν τον αγάπησε ποτέ, ούτε αυτός συναγάπησε και της έκανε τη ζωή κόλαση, οδηγώντας τη στην αυτοκτονία. Μόνο η γιαγιά Ειρήνη έστρεξε να τη σταθεί και μεγάλωσε τον Ανδρέα σαν να ήταν δικό της παιδί και αδέρφια με τον Μάρκο της όταν η Μαρία χάθηκε. Η Καλλιόπη, με όσο κουράγιο της έχει απομείνει πια, τρέμοντας για το Μαθιό και τον Αστέρι, αλλά και για το εγγόνι της τον Πετράκη, ανοίγει την καρδιά της στον κουνιάδο της και του λέει όλη την αλήθεια για όσα συνέβησαν μετά τη δολοφονία του Μάρκου Βουλάκη από τον άντρα της και αδερφό του Ρούσου, τον Βασίλη. Δεν ήταν ο Παύλος Βουλάκης αυτός που πλήρωσε για να τον φάνε μπαμπέσικα μέσα στη φυλακή, αλλά ο Ανδρέας, ο γιος του, ο καπετάνιος τότε στα καράβια που γύρεψε να πληρωθεί με αίμα σταμαδάκιδων το αίμα του αδερφού του Μάρκου. Για το Ρούσο όλα αυτά είναι πρωτόγνωρα. Δεν το χωρά ο νους του πως έγινε τέτοιο κακό. Και μόνη του έγνοια τώρα είναι πως θα το σταματήσει. Να βρει τον γιο του, τον Ανδρέα δηλαδή, και να εξηγηθούν σαν άντρες πρόσωπο με πρόσωπο. Να του μιλήσει ο ίδιος για τη μάνα του και πόσο πολύ την αγάπησε και ποιοι τους ανάγκασαν να χωρίσουν με ψέματα και διαβολές. Οπότε αναγκάστηκε να πάρει την αμαρτία πάνω του για να μην βασανίζονται και οι δύο και για να μην γίνει κακό στο χωριό. Η καπετάνισσα για όλα έχει απαντήσεις πιστικές για το Ρούσο, αλλά ο φόνος του Στεφανή Σταματάκη παραμένει μυστήριο ανεξήγητο στο μυαλό του κουνιάδου της και αναζητά τώρα πιστικές απαντήσεις που δεν τις παίρνει όσο και αν στίβει το μυαλό του για να συντεριάξει τα πράγματα. Παρ' όλα αυτά, εσείς μην ξεχάσετε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι μας και να πατήσετε στο καμπανάκι δεξιά, έτσι ώστε να μαθαίνετε όλα τα νέα μας. Αυτά για τώρα, τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Γεια σας!